Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Little Basketball, φίλες και φίλοι του Summer, φίλες και φίλοι των Final Four. Καλώς ήρθατε σε έναν ημιτελικό ο οποίος θα μείνει πολύ πιθανό στην ιστορία. Δύο άκρως εκρηκτικές ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για, για τον έναν εκ των δύο ημιτελικών. Big Babes εναντίον The Boys, The Boys εναντίον Big Babes. Θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη. Πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ευχαριστώντας το πρώτο καλάθι. Προφανώς. Γιατρίδης, Αλέξης πήρε από το ζήσι, έχουν ξεκινήσει με ψηλό σχήμα, πολύ ψηλό σχήμα οι Big Babes, σημείο αναφοράς και από τους δύο παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν στην pre-game συνέντευξη, Παϊτάρης και Τέο Οικονόμου. Έχουν την κατοχή και πάλι οι Boys για τρεις, έχουν ξεκινήσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι με σπασμένα τα φρένα, αλλά είναι άστοχο το τρίποντο. Το οποίο είναι το μέσα από Λεάνου, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Τυρογλου, το πρώτο φάουλ στη βραδιά. Για να δούμε αν θα ανοίξουν οι ουρανοί για τα τρίποντα για τις δύο ομάδες, όπως είναι ανοιχτή η οροφή της Sony Garena. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη ζέστη. Ζήτησε και θα πάρει τελικά ο Κουμπίδης, θέλει να βγάλει μια πάσα η οποία πέρασε στον Τερζίδη με κάποιο τρόπο και όχι μόνο πέρασε, έχει βρεθεί ελεύθερος, πήρε τον τρίποντα, είναι άστοχος, την μπάλα πήγε και μην ζήσεις. Και πάλι σε για τρεις και αυτό είναι μέσα. 2-3. Πρώτο καλάθι και προβάδισμα για τους Babes. Καμίς. Μύρολου στην 45 μοίρες του Elbow. Από τη γωνία του Μεστάσου για 3 άστοχος. Δεν θα δικαιωθεί τώρα από τον Γεωργίου και αυτός στιγμός εκτελεστής. Πολλές φορές. Για Τρίδης. Τρίδης από τη γωνία αλλαγή κατεύθυνσης. Πάει μέχρι μέσα. Πάει περαιτέρω μέχρι μέσα. Δεν βάλε πλάτη στον Μύρολου και το κέρδισε. 2-5. Μύρολου. 4-4 οι Big Babes στην regular season. Πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως. Κάνω κατάφερα να περάσουν με 84-81 από τους Hoops & Odds. Ζήτησε για 3 στο νιώθει, το πήρε η μπάλα, μπήκε και βγήκε, είναι άστοχος. Με την κόρυβα Τσιάμις. Μόνο με την κόρυβα θέλει να τρίξει κιόλας. Τσιάμις βρήκε τείχος, δεν έκανε βήματα, δεν πήρε φάουλ, δεν έγινε τίποτα. Οικονόμου. Να τζαμπ, είναι άστοχος, θα στρώξει την μπάλα πάρα πολύ ψηλά. Κόμπε Γεωργίου εκεί που είναι αντίπαλος όμως, Τερζίτης πάει μέχρι μέσα, έχει ξεκινήσει ο Αλεξάντος και το αποδεικνύει 2-7 για τους Babes, μπροστά με 5 πόντους. Οι περσινοί πρωταθλητές της Winter Master. Τσιάμις. Τσιάμις πέρασε ένα μέσα από 2, έβγαλε μια πάσα, άλλαξε απόφαση στον αέρα, πήγε να βγάλει στον Οικονόμου. Άλεξε ο Τρίδης, έβαλε το χέρι του μπροστά και έκοψε. Ένα πλεονέκτημα από τα αρχιτά που έχουν σύμφωνα με τα λεγόμενα συμπαικτών και αντιπάλων οι Babes. Το ψηλό σχήμα. Το μύρο του Γεωργίου μέχρι μέσα. Πάνω αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4-7. Τι κι αν είχε άμυνα πάνω, το άφησε την μπάλα στο καλάθι. Σερζίδης. Ο Σερζίδης. Επίσης παίκτης στο Σαλονίξ. Στο καλοκαιρινό. Και μέσα πέρασε με υπέροχη κίνηση και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Πάνω. Η γωνία κλείσε και πήρε από τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου πήρε και πάλι από τους Γιάννης για 3 άστοχος. Ο Γιάννης άρχισε να κατευθύνεται προς το πίσω πριν καν επαφή το σουτ. Ο Γιάννης και πάλι πήρε από τον Δημήρουγλου. Επιμένει στο τρίποντο η ομάδα του Ντεμπόη για 3 από τον Γιάννης. Δεν μπορεί ούτε τώρα να γίνει σαν την πάω. Παλαιάνου. Κύριε Σκαστιπάσα άλλαξε ταχύτητα κατεύθυνση. Ζήτησε και μια προσπίση απέναντι στον Ντέο. Πολύ δυνατό ματσάπ. Τώρα σε σουτιά 3 είναι άστοχο. Καλά θα περάσει. Εντό τελικά παραμένει. Από τον Παλαιάνο να πάει στον Οικονόμου τώρα θα είναι μέχρι μέσα. Έλληνο σχεδόν περπάτησε στον αέρα ο ψηλό του Αντεμπόη. Και άφησε την πάρα στο καλάθι. 6-9. Τελικό μετά όλα του μέχρι στιγμή. Το πρώτο τετράλεπτο τη πρώτη περίοδου. Τερζίδη. Εύκολα από την ομάδα της Manchester, η ομάδα των The Boys, θα τους παίρνει το φαουλ. Αυτό το λέω. Καμπορίδης παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Και πάλι η Καμπορίδης ο διαστρής από πολύ μακριά, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τρομακτική προσπάθεια απέναντι στο Γιάννη. 6-9 παραμένει. Κοίτα δεν κυκλοφορούν την μπάλα τώρα οι The Boys, καθ' πάσα θάνο μέχρι μέσα, κόπηκε από δύο παίκτες. Ο Μύρολου έχει κερδίσει φάουλ από τον Καμπορίδη.
Μυρώνω τις βολές. Πρώτη. Θυμίζουμε όποια ομάδα κερδίσει θα πάει στον μεγάλο τελικό της Summer Elite. Είδε τη Σικάριο και είδε τη Σεράς Paper Bears, Παλαιάνου. Έχουμε σημείο από τον Αλεξιατρίδη. Τώρα έχει ζητήσει απαραίτητο φάνο ο Αλεξιατρίδης Παλαιάνου. Συγκρατεί όχι τελικά την μπάλα. Κυκλοφόρησε και η μπάλα κλάπηκε. Παπαδόπουλος από Γεωργίου θα γίνει μέχρι μέσα. Παραλίγο καλά και το φάουλ από τον Οικονόμου. Ποιος ως μεγάλη έκπληση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη αλλά όχι ως Μπέτσον MVP. Στην pre-game συνέντευξη. Έχει κλείσει η ανάμεσα από τρεις παίκτες. Δεν λογαριάζει τίποτα. Αφήνει την πάντα στο καλάθι. 7-11. Στα με 4 οι Big Babes. Πάνω. Θα με έχει βάλει πλάτη στον Ζήση. Γύρισε υπέροχα απέναντι και σε δεύτερο παίκτη στον Άλεξ. Έχει πάσα μεγάλη στον Τερζίδη και δεν νομίζω να υπάρξει άλλη. Έκανε μια προσπίση απέναντι στον Τέο Οικονόμου. Μία ακόμα. Τελικά υπήρξε και αλυπάσα σου για 3 συσυνάστοπος. Πολύ ψηλά με τον rebound από τον Οικονόμου. Μύρωλου για 3 στο Γεωργίου, έστοχος τώρα. Τάγκερ από τη γωνία, 10-11. Ολεάνου. Στο Καμπορίδης, κοιτάξτε που έχει ανέβει ο Τιάμις για να τον μαρκάρει. Υπάρχει μισμάτς, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Ζήσης Οικονόμου. Μύρωλου τρέχει σαν ο δοστροφτήρας, τώρα θα πάρει την μπάλα φάνα από τον Παπαγεωργίου και είναι έστοχος. 12-11. Πότε ήταν αυτό στο 7-11, πότε πήγαμε στο 12-11, 5-0. Δεν μπορείς να ξέρουν, να μπορείς παραλίγο να χάσει. Χάρη τελικά από τον Τζιάμι, επίσης έχει βοήθεια πάνω του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τερζίδη. Παραλίγο να βάλει μια πολύ εντυπωσιακό καλάθι, το οποίο δεν θα μας πούσε, αλλά δεν ήταν άκρης εντυπωσιακό. 2-3 λοιπόν τα ομαδικά φάουλ μέχρι στιγμής. Κάμε στην επαναφορά. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες αναμετρήσεις γενικά για όλη την χρονιά για το Θεσσαλονίκη. Δεμίρογλου. 16 δευτερόλεπτα. Νόμου τη κάμε από τη γωνία σου για τρεις απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. Είναι άσχο πολλά με το rebound. Λάνου πέρασε μεγάλη πάσα. Την weak side του Καμπορίδη σου για τρεις. Άστοχο. Παρόλο με το rebound. Μεγάλη πάσα τώρα στον Παπαγεωργίου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Μία τρίπλα χρειάστηκε. Μία τρίπλα η Σόλη για τον Παπαγεωργίου για να περάσει μπροστά από τον προσωπικό του δίπολο και να στείλει διαφορά στους 3 στο 14-11, έπειτα από το 7-11. Αλλιώ ο τεχνικό στην The Boys το έχουν βγάλει άπειρε φορέ αυτό το play και στην κανονική διάρκεια και στο παιχνίδι των playoffs. Τι κι αν έγινε ο χαμό με τέτοια plays, όλο το παιχνίδι το έκαναν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν, έχουμε time out το πρώτο στην βραδιά που κάνει σαν οι Big Babes. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μα. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στην καμπριολέ όλη η Καρίνα με την ανοιχτή οροφή, η οποία βοηθάει στην ζέστη αρκετά. Παρ' όλα αυτά, καλοκαίρι είναι καλοκαίρι. Καμπορίδης, κοιτάξτε τι μάχες έχει δώσει μέχρι μέσα. Είναι σπάσει πέτρο, όπα, φάουλ, σκληρό αντιαθλητικό στο κέντρο του γηπέδου. Τι παιχνίδι είναι αυτό, κάθε δευτερόλεπτο κοιτάς κάπου και κάνεις μια φάση απίστευτος, τελικός. Όπως όλα, καθόπως όλα προμήνιαν. Άκρος εκρηκτικός και από τις δύο ομάδες. Γεωργίου στις βολές. Μεγάλο σημείο να φοράς ο Καμπουρίδης στην άμυνα των The Boys ενώ ο Γεωργίου έχει στην πρώτη. Δεν διστάζουν, δεν διστάζουν οι αντίπαλοι του να στέλνουν βοήθεια πάνω του. Δεν βοήθει. Ο Γεωργίου έχει όμως στις δεύτερη 16-11. Ο
Σύντευτε παραφορά, Δεμίρογλου. Στα 12. Θα δώσει στο 12, όχι όμως δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει ο Θάνο Τερζίδης. Θα ημώνωσε μέχρι μέσα, απέναντι στο Δεμίρογλου, ψηλά. Δεν γέρνησε το φαουλ, έβαλε το καλάθι απέναντι σε ένα καλό αμυντικό του Γεωργίου. Δεμίρογλου. Πολύ ταχύτητα η πάσα στον Γεωργίου, τώρα σε 3 απέναντι στον Καμπουρίδη, ο οποίος ήταν εκεί πέρα που πήγε μπάλα και μάλιστα ήταν το rebound του Αλεάνου. Μεγάλη πάσα στον Άλκο δεξιά Τρίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, ήταν εκεί πέρα και έκλειψε το Θάνο. Τεράστια μάχη ψηλών στη 12 αρήνα, Δεμίρογλου. Κατηγορία Θάνο τώρα. Θάνο πηγαίνει και μέσα, στέκεται, weak side, λάθος πάσα. Μπάλα πήγε εκεί που ήταν μια μισή στον πάγκο. Τερζίδης. Έξι παίκτες στον πάγκο των The Boys, δύο των οποίων Φαντίκας και Τιβάς δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν, δεν έχουν συμπληρώσει συμμετοχές σου για τρεις πολλάνου. Συμπληρώνει την διαφορά. Εκμηδενίζοντας και στους 16 πόντους και οι δύο ομάδες, 2-25 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεμίρογλου φέρνει το σκρέα το Θάνο. Λέιζερ πάσα ωραία στον Νέο Οικονόμο, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, βρέθηκε μπροστά από δύο αντιπάλους. Θα πρέπει να φύγει αυτόν θέση και δεν εκμεταλλεύτηκε ο Λάνου. Εντάξει, έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Άλεξ, να δώσει το screen, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος ο Παλιάνου. Λοιπόν, μπαν, λάθος πάσα όμως. Τώρα λίγο να βγει εκτός, Θάνος συγκρατεί. Είναι Μαλέο Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην τερηγωνία. Θα πάρει Σύρος. Μπρίνουν τώρα, κοιτάει το χρόνο, 10 δευτερόλεπτα είναι για τους Boys. Το Λιάννη είναι έτοιμος να περάσει για τους Babes. Σύρος. Λάθος πάσα, έκλειψε ο Καμπορίδης. Σαν από μηχανής θεός και πάει μόνο στο κόντρα σε όλους και σε όλα. Πέρασε μπροστά από δύο. Υπάρχει φάουλ. Το 3 λέει ο Ρεφ. Σταμάτησε ο Δημιάδης, είναι αυτός που θα περάσει εντός στη θέση του Νίκου Τερζίδη. 3-4 ταματικά πλέον. Έχει όμως την πρώτη. Ο Μπρίδης. Έχει όμως 4 μπάλα, μπήκε και μπήκε και μπήκε. 18 όλα, μία ακόμα νέα ισοπαλία, έπειτα από 16-16 στο 18 όλα. Κύρος. Μεγάλη πάσα στην γωνία τώρα, σπανώσουν για 3 από το Σύρος. Είναι ένα άτομο σε θετικό rebound από τον τον ώμο Μίρογλου. Θα με εξεράσει τον πάγκο, σπανώσει εξεράσει τη θέση του και τον ώμο στην good side Σύρος. Ένα τελείο, ένα χρόνο σε πίτσι για 3, είναι άτομο σε σβρώξει πάνω σπανώσει και τον Σύρος και πάλι. Ανανεώνεται το χρόνο, παίρνει το παιχνίδι άκυρη κόρνα από εγώ και σπανώ στην άλλη γωνία τώρα. Θέλει ένα jump shoot, είναι άτομος, πολύ ψηλά ζήσει το rebound. Μίρογλου. Είναι τόσο στο Λεάνου, πέρασε μέχρι μέσα. Άλεξ είναι άστοχος, επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Μετράει το καλάθι μάλιστα από τον Καμπουρίδη. Μετά είναι έξω, περάσει και αυτός εντός για τους Big Babes. Λεάνου περνάει στον πάγκο, ενώ Σάκης Τέμψος είναι αυτός που θα περάσει εντός για τους The Boys, περνώντας τους Δεμίρογλου για πρώτη φορά. Λέει μέχρι και τον επίσης τον Θεσσαλονίκης. Μπορείς. Παίρνει το χρόνο του κινέστο όπως και στην πολύ έμεση τρίποντο όλο κλειδώθηκε από τον ίδιο 18-21 με το που πιάνει την μπάλα τέτοιος οργανώνει το σύστημα. Ούτως. Και πάσε το σπανό πίσω στο έλμπου, έξτρα πάσα στη γωνία Σύρος. Τον όμο τώρα ζήτησε ο τέτοιος θα ξεκολουθεί να ζητάει Σύρος για 3 δεν το πάρει. Τέο ήταν και αυτός ψηλός ο οποίος σε δύο παίκτες πάνω του. Σύρος επέλεξε να πάει μέχρι μέσα σε ένα running target και δεν δικαιώθηκε, δεν απέδωσε καρπού στην προσπάθειά του. Άλεξ, έχει το τρίποντο, δεν παίρνει τώρα. Ζήσεις. Μεξάρις. Άλεξ έχει βάλει πλάτη, σμπρώχνει νομίμως τον επαγγελματικό τον αντίπαλο και δεν βγαίνει το καλάθι απέναντι σε αυτόν. Έτσος, 20 δευτερόλεπτα όλα για τους The Boys. 18-23, έχουμε 5 babes. Πανός. Τον όμως είναι weak side, Σύρος. Αυτού της δεν θα πάρει, δεν θα κάνει μια προσπίση και πάει μέχρι
όχι πολύ μέχρι μέσα. Εδώ σκέψε το φάουλ από τον Μπαϊτάρη για δύο βολές. Δεν πειράζει ο κύριος Αρθίδης από τον πάγκο των Babes. Και ίσως κοιτάει τον χρόνο. Κοιτάει τον πάγκο, κάτι λέει. Να φάω στην πρώτη βολή. Τέσσερις δεύτερη, 19-23, 7 δευτερόλεπτα, για να δούμε, Παϊτάρης, 6, μετράει ο χρόνος πλέον, πρέπει να διαστούν οι Babes. Κάμψε πριν να βγάλει το φίδι από την τρύπα και... Έχουμε φάουλ από τον Σύρο. Πάνω που ένιωθα σημαντικός και πήγα να πω κάτι έτσι βαρύγδου από μια έκφραση έτσι ωραία. Υπάρχει φάουλ, για να μπορείτε στις βολές. Το φίδι από την τρύπα ενδεχομένως να... βγει λίγο πιο εύκολα. Στον πρώτο Καμπορίδης. Τώρα θέλω μια πολύ καλή πάσα για να πω κάτι για φίδια, κάποιο μικρότερο φίδι, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω από φίδια, η αλήθεια είναι. 19-14 παρόλα αυτά. Καμπορίδης είναι εύκολος και στη δεύτερη διαφορά στο συν 6 για τους Babes. Τέντζος, 3 δευτερόλεπτα. Κονόμου θα πετάξει την μπάλα από μια προσπίση παραλίγο το καλάθι με ταμπλό. Θα ήταν ένα καλάθι σίγουρα contender ακόμα και για νούμερο 1 στο επερχόμενο. Και τελευταίο κατά όσο όλα δείχνουν top 10 στα Θεσσαλονίκα League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο συν 6 βρίσκονται οι Babes. Πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ημιτελικός με τα όλα του και το status και το θέαμα και το παιχνίδι και οι τακτικές. Ό,τι γουστάρετε είναι εδώ. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην καμπριολέ Σόνι Καρίνα. Θα το λέω αυτό τώρα, μου αρέσει. Λίγο καιρό έχει μείνει. Δεν θα πάω και κράξιμο να το πω. Πλάκα, δεν θα έπρεπε έτσι αλλιώς. Αλλά είναι ωραίο να το λέμε, όπως ωραία ήταν και η προσπάθεια του Καμπορίδη, ο οποίος στα 4 δευτερόλεπτα μόλις κέρδισε το φάουλ. Πάει ξανά στις γραμμές. Ήμισε τον αδερφό μου, ο οποίος είχε μια κατηγορία στο Pro Evolution Soccer του 2010 στο PlayStation 3. Και φτιάξε έναν παίκτη μόνο και μόνο για να κάνει φάουλ. Και έκανε συνέχεια φάουλ. Όσο πιο νωρίς μπορούσε. Πολύ δημιουργικά περνούσε τα παιδικά του χρόνια ο αδερφός μου. Τέλος πάντων, άστοχος στην πρώτη βολή ο Καμπορίδης. Έστοχος στην δεύτερη, 19-26. Μπροστά με 7 πόντους, Babes, Τένσος. Έστος ψάχνει μια πάσα, έχει σταματήσει την τρίπλα, βρίσκει στον το στήριγμα. Δεν ξαναπήρε σπανά στην γωνία, δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο ούτε την κατοχή. Με τον νόμο πάει μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα, είναι άστοχος όμως ο Σάμις Westbrook. Westbrook δικαιώνεται τώρα, αλλά γραφώνει την μπάλα. Τέντζος, οι boys αποτελούν την ομάδα η οποία μπορεί να μην είναι άμεσα μετρήσιμο, αλλά είναι η ομάδα η οποία κυκλοφορεί με αρκετά μεγάλη διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά θα έλεγα. Είναι μπάλα, ζήτησε τη δεύτερη. Τέντζος, κυκλοφορεί την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα. Καμπορίδης έκλεψε την μπάλα, λάθος το λάθος. Απλά κλεψίματα, ζήσεις. Ομάδα που κυκλοφορεί πιο γρήγορα την μπάλα σε όλη την elite. Μπορεί και σε όλη την διοργάνωση στο καλοκαιρινό. Η The Boys Zivia, 3-6 ο Παϊτάρης. Μπορεί και στη Winter. 21-29, στο σύν 8 πλέον οι Babes αποκτούν προβάδισμα και momentum, το οποίο είναι πλέον δύσκολο να το αγνοήσουμε. Σπανός. Παρουσίδησε εκεί πέρα, δεν δίνει την επιλογή. Τέντσος και πάλι στο διαδρύς θα το πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος. Εύστοχος τώρα, 24-29. Απαντάω επίσης παίκτη στον Σαλονίκς. Ακεί και το κλέψιμο απέναντι στον Παϊτάρη. Συγκολουθεί να του βγάζει το λάδι σαν ελαιόνας, σαν να μαζεύει ελιές. Μεροκάματο, καλοκαίρι. Είναι υπέροχη πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες ψηλά. Το Άλεξ δεν θα καταφέρει να πάει μέχρι μέσα. Ο Ντομιάδης και υπάρχει φάουλ. Πω, ένα μπήκε την τρίμματα από το μέσο. Τέντσο. 30. Παρατήρησε 30 τον Παϊτάρη δηλαδή. Θα πάρει με την τεχνική ποινή, καθώς έχει μία παρατήρηση. Τέντσο στην επαναφορά. Ο Σούδης απέναντι στον Καμπορίδη. Έχει πάσει στη γωνία. Για 3,5. Back-to-back, 27-29. Πρέπει να χτυπήσει το δικτάκι όπως λέει σωστά ο ρεφ. Ένα ακόμα play το οποίο έχουν βγάλει πάρα πολλές φορές. Είτε με shoot είτε με drive. The boys, δηλαδή να πηγαίνει από την weak side, από την strong side στη weak side η μπάλα.
Και από εκεί πέρα να γίνονται ωραία πραγματάκια. Back to back τρίποντα λοιπόν, δείχνουν τη διαφορά στους 2 από τους 8. Από την γωνία σου, Τζιατρής Αντωνιάδης έχει στηθεί χορός τρυπώντων και ξέρουν να χορεύουν πολύ καλά όσοι είναι μέσα στο χορό. Όχι μόνο απ' έξω, τέντος. Απέναντι στον Παϊτάρη. Στους 5 πόντους διαφορά, Παϊτάρη πήγε από το κλέψιμο. Κοιτάξτε πώς πιέζει και πώς. Επιθετικό! Δεν έχει να δείξει τον τέντο, μάλιστα. Στην αλλαγή του Τέντσου θα περάσει για να ηρεμήσει λίγο. Τέντσος. Βγήκε η άμυνα από τον Παϊτάρη, έπαιξε στα όρια του φάουλ και έκανε φάουλ αντίπαλό του. Φύσης. Φύσης γύρισε ωραία ρόλα, ρε, απέναντι σε δύο αντιπάλους. Θα τον νεάζει από την κορυφή σου, Κατρίς και πάλι! 27-35, τι γίνεται, τι ελιξίριο ευστοχίας έχουν και οι δύο ομάδες. Βρέχει τρίποντα, γι' αυτό έχει ανοίξει κιόλας η οροφή, όλα συνδέονται, Μπλουτάκης. Και οι παίκτες συνδέονται με τα καλάθια πάρα πολύ καλά, έχουν σύνδεση 100 VDSL. Κονόμου. Κάμος άλλαξε ταχύτητα, πάει μέχρι μέσα, έβγαλε την πάσα τελικά στο σπανό. Μπλουτάκης του για 3, σάστοχος έρμπολ. Δεν γίνεται να μπαίνουν κιόλα. Καμπουρίδης. Μιάδης και πάλι Καμπουρίδης μέχρι μέσα. Σαββατός Τροτήρας πήγε να πάρει σβάρνα, δύο παίκτες έχει κάνει βήματα όμως. Πάσμα Τατσέρης είναι αυτός που θα περάσει εντός. Την πρώτη φορά θα περάσει θέση του Καμπουρίδη, χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Babes. Υψομετρικά αλλά κυρίως στο ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες μέσα στο παρκέ. Κουσνάκης, τότερα σε ρόλο point guard. Του Γεωργίου, έχει σκεφτεί πολύ καλά από τον Παϊτάρη. Πασούτης μέχρι μέσα, Παϊτάρης έκανε deny και βγήκε η άμυνα, όχι όμως δεν ολοκληρώθηκε και Πασούτης συγκρατεί. Εκτός δευτερόλεπτα, του Γεωργίου εξτράβασε την γωνία στο 3-3 από τον Μπουμπουνίση από την γωνία και είναι εύστοχος! Το Τσιάμις, αυτή τη φορά δεν είναι Westbrook. Δεν είναι Westbrook. Ο Τσέρις έκανε μια προσποίηση. Άλεξε από την κορυφή, έκανε και αυτό σε μια προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα. Έχει μισή πάσα πέντε στον Παπαγεωργίου. Θα ήταν ενδεχομένως μια καλή φάση για να γίνει φάουλ από τον ίδιο. Επίσης, στέκεται ένα jump shot, απελευθερώθηκε από τον Μπασούτη. Είναι άστοχος. Θα ξέρει το rebound. Μπιστάκι πήγε το κλέψιμο, έχει κάνει το φάουλ. Το πίσω. Θα δω ότι προφανώς έχει χρεωθεί. Θάνο είναι έτοιμος να περάσει εντός και θα περάσει εντός. Επίσης, το οικονόμου. 20 και το 3 λέει γραμματεία από τους The Boys, έχουν 2 φάουλ. Κιάβης και Σύρος δηλαδή. Κανένας εκ των δύο δεν είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή για τους τεχνικά. Κυπεντούχος του Τζιά, 3 Ατσέρις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Κιάβης θέλει να τρέξει ταχύτατα, το κάνει μέχρι μέσα. Στάθηκε στον αέρα. Τον έντονες διαμαρτυρίες για φάουλ από τον πάγκο των The Boys. Έτσι κάνω Κιάβης, δεν υπάρχει φάουλ. Θα παρακολουθήσει και στον τελευταίο μου τώρα από τον πάγκο των Boys. Η κατοχή είναι για τους Babes. Διαφορών και για την κατοχή έχουν εντύπωση οι παίκτες των The Boys που στον πάγκο. Φαίνεται αρκετά προβληματισμένοι. Ο Τσέρις είναι μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα. Απέναντι στον Τσιάμι, κοιτάξτε τι άμυνα παίζει, λαμβάνοντα τα συγχαρητήρια από τον πάγκο πολύ σωστά. Απέναντι στον Ασούδη, πέρασε, γύρισε μέχρι μέσα. 360, είναι άστοχος όμως άνω τον rebound. Θέλει να τρέξει σαν guard, πρώτη πάση του Παπαγεωργίου. Πάει να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, καλάθι και φάουλ. Παπαγεωργίου, όπου μετράει το καλάθι, μια βολή. Είμαι τελικός με τα όλα που πήρε εσύ κύριε. Είναι εύστοχος και στη βολή 33-35. Έχουν τη διαφορά στους 2. Οι The Boys είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 8. Φαντάνου, περνάει στη θέση του Παϊτάρη. Ο Νιάντης τώρα κατεβάζει την επίθεση. Ένας ακόμα χειριστής για τους Babes. Ενώ τότε τους σηκώθηκε από τον πάγκο για να μας περάσει εδώ. Αλέξη, κοιτάξτε πόσο ψηλά έχει ανέβει ο Θάνος, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ξέρεις, ωραία, πάσα καλά και φάουλ! Αυτό με τον Ιάδη. Είδαμε ότι Άλεξ και Ζήση Διατρίδης είχαν βγει εκτός ρακέτας, είχαν βγει πολύ μακριά από το... θεωρητικά πάντα για αυτούς. Φυσικό τους περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά ήρθε το καλά και φάουλ από τον Ιάδη, Λερναία Ήδρα στην προκειμένη φάση Big Babes. Πολύ το περίμενες, πολύ σου ήρθε.
Διέκρισαν πολύ καλά επισκοπού. Τους όθησαν εκτός ρακέτας τους δύο ψηλούς. Τους ήρθαν από αλλού τους boys. Κουζνάκης. Κουζνάκης πέρασε μέχρι μέσα ο Θάνο. Έβγαλε μια πάσα λάθος, αλλά και στον αέρα πήρε την απόφαση. Λάνου. Κίνηση ο Αντωνιάδης για 3-4 από τη γωνία χωρίς να το σκεφτεί πολύ, είναι άστοχος και εκεί καθόλου. Και πριν Τσιάμις, Τσιάμις και το φάουλ από το δαστέρι. Καλό φάουλ, μεταφέρει το μήνυμα από τον πάγκο. Η αλλαγή ετοιμάζεται να περάσει ποιος φορώ μου, ποιος. Το εγώ όμως θες πάνω. Η αλλαγή που προηγήθηκε. Μητάκης. Στα 20. Στην γωνία από Βιλιοργίου στο 3 έχει βρεθεί ελεύθερο. Δεν πρέπει να αφήνεις ελεύθερο παίκτη στη γωνία, πόσο μάλλον το Βιλιοργίου. Το οποίο ήταν οι Babes, οι οποίοι ετοιμάζουν διπλή αλλαγή. Ζήτης και Καμπονίτης θα έρθει να περάσουν εντός για να δούμε ποιος θα αλλάξουν. Υπάρχει φάουλ λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Άλεξ από τον Μασούδη. Μεγάλες μάχες. Είναι επόμενο να γίνει σε κάποιες φάσεις και physical το παιχνίδι. Και αρκετά physical. Έως πολύ. Ζήτης θα περάσει στη θέση του Αντωνιάδη. Καμπονίτης δεν θα περάσει εντός σε πρώτη φάση τελικά. Α, όχι, θα περάσει. Διορθώνουν, δεν κάνουν λάθος. Ζήτης περνάει στον πάγκο, ο Καμπονίτης στη θέση του λοιπόν. Πώς ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Άλεξ και... Έχει περάσει εντός, πέρασε τελικά. Άστοχος στην πρώτη, ο ψηλός των Babes. Άστοχος στην δεύτερη, αμυντικό rebound ψηλά από τον οικονόμο. Τσιάμις. Στο 19 δευτερόλεπτα, Μουτάκης. Κάνει την κίνηση, βγαίνει από baseline ο Παπαγεωργίου. Μουτάκης και πάλι, Τσιάμις πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο. Μουτάκης και πάλι στο 3 χωρίς να έχει. Δύο πέρα, δείτε στον Τριατρίς, θα παίρνει τον Παουλάνη, είναι έκτοχος. Τριζίδης. Αναπνέουν από τον τρίποντο. Το τρίποντο είναι η μορφήνη των boys. Λεάνου, όπα βήματα, καθώς δεν υποδέχεται σωστά την μπάλα. Βγήκε και η άμυνα για τους boys τώρα. Κοιτάξτε και ακούστε τα χειροκροτήματα. Τα χειροκροτήματα βασικά ακούστε, όχι, εντάξτε. Ναι, οκ. Λίγο ατυχής έκφραση, δεν πειράζει. 39-38. Το ντέρμπι καλά κρατεί, όπως οφείλει κατά κάποιον τρόπο ένας ημιτελικός. Τσιάμις. Δεν θα πάρει κάποιο screen από Γεωργίου Σουτ για 3 και πάλι έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο. Δεν θα μπει, αλλά έχει κερδίσει φάρ για 3 βολές από τον Βαρτσέρι, ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στο σουτ ψηλά. Φαίνεται να μην συμφωνεί πλήρως. Τσιάμις δεν τα κορδόνια. Να μην κλειστρήσει, άμα πατήσει τα κορδόνια του έτσι όπως τρέχει, θα βρεθεί στην αντακτική. Ο Ιτάρης περνάει εντός της του δεύτερη, μία ακόμα αλλαγή για τους Babes. Αλλά κατέβουν την τράπελα στις τελευταίες τους φάσεις. Είμαι αποχωρεμένοι. Ο Γεωργίου έρθαμε στην πολύ, ακόμα για μία ακόμα. 40-38. Στη δεύτερη, 41-38. Αυτό είναι στην τρίτη, delayed gratification για τους The Boys. Να μιλήσουμε λίγο και στα ξένα, να κάνουμε λίγη εντύπωση στον κόσμο που μας βλέπει. Ήρθε το τρίποντο με έναν όχι τόσο συνηθισμένο τρόπο. Αυτό δεν περνάει στον πάγκο. Πατήκας πέρασε εντός. Ζήτης. Για πρώτη φορά γύρω Πατήκας εντός. Ζήτης. Πάλι Άλεξ. Μια πάει μέχρι μέσα. Άλεξ για τρεις. Άστοχος. Θα σβρώξει την μπάλα που ζητάει εκεί που είναι το Τσιάμις. 3-37 πάει μέχρι μέσα. Πέρασε ένα λάθος και φάουλ. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα όντως. Κοιτάξτε. Και ακούστε και ό,τι γουστάρετε. Νιώστε. Τα vibes of the boys τρυπάνε την οθόνη. 44-38, θα βρεθεί πίσω με 8, βρίσκονται μπροστά με 6 και μπορούν να βρεθούν ακόμα και με 7. Ναι, οκ. Το wow factor δεν ήταν με το μέρος μου. 6 ακόμα και 7, λες και θα πω ας πούμε και 27, τέλος πάντων.
3,5 βολές όπως και να έχει στη γραμμή των βολών, έτσι όμως και στη βολή 45-38. Ζήτης. Ζήτης, ωραία πάσα τον Μπουρίδη, που έχει κλείσει από 3 παίκτες και πάλι. Σαν διψασμένα κοράκια πάνε οι παίκτες των The Boys να μαρκάρουν τον Καμπορίδη και μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει πολύ καλά να τον περιορίσουν. Περιζήτηση είναι παραφορά, θα έχουν μια πάσα προφανώς, την βρήκε στον Παουλάνου. Καμπορίδης δίνει την επιλογή στην 3 Παουλάνου πίσω από το screen. Άσο ο Μπουστάκης δεν κατάφερε να βγει επαρκώς, αλλά έχει ξεκινήσει το γύρο, ζήτησε και πήρε από τον Γεωργίου και πάλι στην 3 και πάλι. Μια άσχημη συμφορά, αμυντικό λοιπόν τον Παουλάνου. Δεν πέρασε. Άλεξ, βάλει πολύ άνω στο 16. Πατήκας απέναντί του. Κάνει μια προσπίση. Στάθηκε, απελευθερώθηκε για λίγο. Δεν πήρε το σουτ. Περιζήτησε από τη γωνία σουτ για 3. Δεν είναι απελευθερωμένος. Θα το πάρει παρόλα αυτά. Μόνο ταμπλό. Από τη γωνία στο νόμο. Σταυρωτές, άλλαξε ταχύτητα. Άλλαξε τα κατεύθυνση. Κόπη και από τον Καμπουρίδη ψηλά. Πατήκας. Πήρε το επιθετικό rebound, το νόμο. Κάνε μια προσπίση που πάει μέχρι μέσα, δεν το είχε και σκαστή πάσα, ωραία από τον Θεός τον βλέποντας τη διαφορά να πάει στους 9 πόντους για τους The Boys. Ο Boys έχουν φέρει το παιχνίδι τούμπα στην ίδια περίοδο, στο μείον 8, στην ίδια περίοδο, στο συν 9. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας για τα απομείνοντα 2:35 της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Συν αρπαστικό παιχνίδι, αναμένεται αντίδραση από τους Babes για να δούμε τι θα σχεδιάσουν, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Καρίνα επί από το time out που κάλεσαν οι Babes, έχουν την κατοχή και θέλουν να βρουν κάτι καλό στα τελευταία 2:30. Προφανώς θα ήθελαν να βρουν κάτι κακό, γι' αυτό θα ήταν μεγάλη έκκληση. Μπουστάκης έκλεψε την πάλη ομάδα του The Boys, γυρίστη από 3 από τον Γεωργίου και έκανε το λάθος τελικά. Εμείς έκαναν πάρα πολύ Babes, αλλά έκαναν την κατοχή στην άμυνα. Ο Μπρίτης μέχρι μέσα είναι άσχος, δεν πήρε το φάουλ, πάρα πολύ ψηλαθός, μπρόξε την πάλη τελικά. Πατάει παρκέ, απορρίφθηκε από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σου διατρείς, είναι άστοχος, επιτυχώρη πάντα από τον ίδιο Μπουζάκης. Καθήμασα τον οικονό μου, κάνει κίνηση στον Πατήκα. Κόβει λένε παίκτες του Babes, λιγά δεν έκοψε ο Πατήκας. Ένα στάμψη, fade away, είναι άστοχος από τον οικονό μου. Παραλίγο να μπει ένα πίσω το καλάθι, το μπορείτε στο rebound. Περζήτης, 1:47 για τη λήξη του χρόνου. Ολάνου, δεν θα του τροφοδοτήσει. Τριζίτη, θα πάει τώρα η μπάλα του Ζήση. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, γύρισε από την άλλη και πάλι! Ο Άλεξ άφησε την μπάλα στο καλάθι. Και. Α, οκ, όλα καλά. Θα σα δώσουν τα καρδόνια. Αντί για ρομαντικά. 47-40 διαφορά στου 7 για του The Boys. The Boys οι οποίοι παίζουν με απίστευτη αυτοπεποίθηση. Ακόμα και όταν έχαναν με 8 πόντους, δεν φάνηκε να τα χάρουν καθόλου. Κάθε άλλο έβαλαν 2 back-to-back τρίποντα. Μουσνάκης, έχει μια διαφορά στους 2, στο 21, 22, στο 26, 28, εάν. Ωστόσο, από το 21, 29, στο 27, 29, εάν δεν κάνω λάθος. Να δεν απατώμε. Κιάμις, στο 8. Και τώρα στις πάει μέχρι μέσα παραλίγο να χάσει την ιστοποίηση του παραμελίου να παίξει. Fade away, άστοχο, αμυντικό rebound. Ο Λεάνου Τερζίτης έκανε μια προσπίση στα βροντές, άλλαξε κατεύθυνση, πάει μέχρι μέσα, το σλάλο μην άστοχος στο αμυντικό rebound από τον οικονόμου. 3-1-2 εδώ τώρα από Παπαγιωργίου μέχρι μέσα, άφησε την πάρα στο καλάθι πίσω από τον Τζιάμι και πάλι 9 πόντι στη διαφορά των Boys. Καμπορίδης, Τερζίτης, 15, πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί, είναι έστοχος τελικά. 30 λεπτά. Έχει ωραία απίστευτη τροφή. Κιάμις, Πατήκας φύγει για 3, το σκέφτηκε, το πήρε, το έβαλε. I see it, I like it, I want it, I got it, η φάση. 52-42 διαφορά στο συν 10 για τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα, τα οποία είναι όλα για τους Babes. Διαφορά για πρώτη φορά στο ψήφιο για τους The Boys. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο έχουν αποκτήσει momentum, έχουν γυρίσει τούμπα για τα καλά το παιδί The Boys. The Boys 52, Big Baby 42. Το Μπρίτης πέρασε, βρήκε ελάχιστο χώρο, είχε ελάχιστο χώρο του work with. Τα κατάφερε, 52-44, απέναντι σε δύο παίκτες που διεργίζουν. Μετά την μπάλα θα μείνει για 3. 52-44. Το συν 8 οι The Boys χαιρετούν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά να τους χαμογελάει.
και με το momentum να τους χαμογελάει, momentum το οποίο έχουν χτίσει οι ίδιοι με το teamwork το οποίο τους διακατέχει από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο που πάτησαν στο καλοκαιρινό, sorry, μέχρι και τώρα στο μεγάλο Final Four. Το θυμίζουμε, όποια ομάδα κερδίσει θα αντιμετωπίσει είτε τους Σικάριους είτε τους Ελλάς Paper Bears στο μεγάλο τελικό της Τετάρτης. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, στην καμπελιολέ Sonic Arena, τώρα καθιερώθηκε. 52-44, να συζητάμε για καθιέρωση, έχουν καθιερώσει τον δικό τους ρυθμό, τον δικό τους momentum. Οι The Boys έχουν επιστρέψει από το μείον 8 στο δικό τους συν 8, έχουν φέρει τούμπα το παιχνίδι, ίση τούμπα. Πήγε για το κλέψιμο, η οργείο συγκρατεί, δεν υπάρχει προς πίσω. Τώρα δευτερόλεπτο την επίθεση, ενώ έχει ξεκινήσει live τη ζωή στη σελίδα μας στο Facebook, πολύ ωραία. Σε εκεί το διεκτελεί χωρίς να έχει την καλύτερη ισορροπία στο στηλίξη του χρόνου. Άστοχος ο rebound για 3-0, άστοχος, πάρα πολύ σαν να την μπάλα ο Άλεξ εκεί που είναι συμπέκτης, το Καμπουρίδης. Πάει μέσα, έχει κερδίσει το φάουλ από το Σύρο. Το φάουλ στην τρίτη περίοδο, είναι γεγονός. Ένα μπλε φάουλ. Και παραφορά στα 15 δευτερόλεπτα. Ο Άλεξ θα γυρίσει από την μία, θα γυρίσει από την άλλη. Λάθος πάσα, Σύρος συγκράτησε και έκλεψε. Απέναντι του Καμπουρίδης, του Μύρογλου. Σύρος στην πιατρής από την γωνία, άστοχος έρμπολ. Και το κυρφόρι μπάλκο από Γεωργίου, δεν τα κατάφερε όμως. Λάνου. Λάνου, ωραία πάσα στον Καμπουρίδη. Κάνει μια τρίπλα και βρεθεί επιδεικτικά προκλητικά σχεδόν ελεύθερο. Πανηγυρίζει χειροκροτώντας σχεδόν άφαντες από τον πάγκο των Babes. Δεν μείνω γλου. Φέρνει τον αέτερο εντεκάρι στον Πολεάνο. Σύρος. Πάνω τώρα. Είναι μια προσπίση. Στα έγκλη τώρα γύρισε. Ωραία πάσα. Πέρασε με κάποιο τρόπο πίσω από την πλάτη. Πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει βήματα τελικά ο Τελεκανόνι. Πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει σταθερό. Αποσυντονίστηκε. Ο Νέας περνάει εντός. Και να δεν κάνω λάθος το δίσκο αυτή, θα σας δείξουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Παλαιάνου, είναι η συνεχίση, Ζήλης. Άλεξ, Παλαιάνου και πάλι στα 5. Και πήρε για 3, λέει ωραία, είναι άστοχος όμως. Με το μία της οποίης έχει περάσει εκπλέον στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ζήση. Σύρος. Γεωργίου και πάλι Σύρος. Χάνο. Σε μισή μας υπέρ του, τη Μυρούγλου έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα στα 9. Πάνω και πάλι στέκει και πάει μέχρι μέσα με το ένα χέρι, έστοχος! Βλέπουμε λίγο την κίνηση εδώ, ήσαν ένα από τον δύο ρεύς ο Άλεξ Ιατρίδης, ο οποίος ζήτησε φάουλ. Δεν το πήρε, τον Λάνου. Τα 15. Πρέπει να σκέφτε τον Άλεξ Ιατρίδης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, επιθετικό ρυμπόν που μπορείτε, καλά, δεν είναι φάουλ! 54-49 με πάρα πολύ δυναμική προσπάθεια από τον Καμπουρίδη. Θα έχουμε περιορίσει σε πολύ καλό βαθμό για την Boys, αλλά τώρα δεν ήταν ικανή του do so. Τι τέταρτο? Ποιος τέταρτο? Τρία τέταρτο. Πω πω. Τέταρτο φάλ του Play γραμματεία.
54-50, δεν υπάρχει αλλαγή. Μύρογλου. Ζήτηκε πίσω από τον Γεωργίου. Πάνω γίνεται το σκρίν στο Λουτσιάνι. Πασούτης δίνει το σκρίν στο Παπαγεωργίου και συνέβη πάρα πολύ ψηλά. Πασούτης 6 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της διοίκησης. Μέσα άστοχο το ανοιχτότερο επιθετικό rebound όπως από τον Πασούτη στα ανάμεσα στους τρεις παίκτες. Μύρο Γλουσού για τρεις έκανε μια προσπλήση και πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα στην γωνία μας στις γραμμές στα 5. Μίξαϊ δεν θα πέρασε και πάλι στο Δεμίρουλου. Το play που λέγαμε προηγουμένως που έχουν βγάλει πολλές φορές The Boys. Πάει μόνο του μέχρι μέσα στον Τζίνος, είναι άστοχος. Ζήτησε φάουλ πάντως στον The Boys, τον Big Babe, sorry. Πάνω μέχρι μέσα έχει κάνει βήμα το Παπαγεωργίου. Κρίμα για τους The Boys, όπως έβαλε ένα ακόμα καλάθι. Γιατί στον τρόπο από τον Πάγκο, πάρα πολύ Πάγκο πάνω. Ένας ακριβής εντυχών του συμπέκτης του. Το συμπέκτης του, παρά το γεγονός και έκανε βήματα, την παράβαση. Ζήτη, ωραία, μα κοιμάζει να με βιάζει. Έχει βρει ελεύθερο κρίμα όμω πάρα πολύ κοντά. Σα προβάλλει με καλά, δεν τα καταφέρε. Άλλη πάσα δεν θα βγει. Πήγε εκεί που είναι ο Άλεξ. Έχει τον κυμπάνι την μπάλε Μπέιμ. Ζήτη, για τρίτη, ωραία πάσα. Θέλει και τον Ιέρη. Και πάλι τσίρκ τέλει αυτή τη φορά και είναι έτοχο. 54-52. Είναι το ξέσπασμα των Μπέιμ αυτή τη στιγμή. Κυρίαρχο στην τρίτη περίοδο. Σιάμι. Παίρνει σκρία τον Μπασούτη. Και πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο, είναι άστοχο το αμυντικό rebound του Μιάδης. Ο Λεάνου. Για τρεις, Καμπουρίδης είναι άστοχος, κόντρος από μέχρι μαζί. Δεν πήγε το καλάθι. Είναι και αρκετά ελεύθερος. Γεωργίου. Δεν μείνω στο 14. Στο 14 τώρα η μπάλα στο Μασούδη. Σε δύο ζήτησε και πέρα από Γεωργίου και πάλι απέτεται στον Τετσίδη. Παίρνει ένα σκρίνο τον Μασούδη. Φτάνω, Μασούδης και πάλι στα 5. Να jump shoot με το αριστερό, προφανώ είναι άστοχο αμυντικό rebound από τον Καμπουρίδη. Ο Λεάνου τώρα. Δεξιά πτέρυγα στο elbow, στα 15. Ο Καμπουρίδης ίσως το screen ψυχήνεται μέσα στην αγέντα. Έχει από δύο μεγάλη πάσα, λίγο πιο δυνατή από το Σάιμπερ. Για να συγκρατήσει ο Καμπουρίδης. Ο οποίος ενδεχομένως θα περάσει εκτός. Σας περνάει... Όχι, στη θέση του Αντωνιάδη τελικά. Μάλιστα. Τέλος είναι αυτός που θα περάσει τέση του Δεμίρογλου. 5-23 ακόμα για την ίδια της τρίτης περίοδου. Τσιάμις. Τέντζος. Ένας κρίνα τον Θάνο. Τέντζος. Ο Γεωργίου σου πια τρεις παλιά του τεχνικό σκήνο. Είναι άστοχος όμως τώρα. Λίγος κίνησε αρκετά καλά. Άλεξ. Καμπορίδης. Ζήτη τώρα. Θα βρωθεί απέναντι στον Τέντζο. Ωραία πάσα στον μπορούν να περάσουν μπροστά οι Babes. 52-44 έχει γίνει, 54 όλα. Αυτό σημαίνει ότι 2-10 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Time out που έχουν καλέσει The Boys αυτή τη φορά είναι... Το φυτίλι έφτασε στα εγκατά του. Πυροδότησε την έκρηξη του time out για τον πάγκο των The Boys. Η βολή θα εκτελεστεί έπειτα από αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της, της τρίτης περίοδου και πλέον παρά ένα δευτερόλεπτο, είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τη Sonic Arena. Έχουμε στο σημείο στο οποίο να καλάσει το φάουλ κόσμισε την στατιστική του Ζήση. Και στην βολή 54-55. 3-0 ομαδικά για Boys και Big Bang αντίστοιχα. Τι πάσα από τον Γεωργίου. Θα αναβίνει την επιλογή στην κορυφή. Πάλι κάνω το screen. Jump shoot εύστοχο από τον Μπασούδη. 96-55. Μεδάρις. Λιάνο πάει μέχρι μέσα. Τρίπα από τον άνθρωπο. Τρίπα από τον rebound. Τον Τζίρις. Άλεξ Καμπονίδης 47. Πάει μέχρι μέσα. Στέκεται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Φτάθηκε στον αέρα. Μία ακόμα εναλλαγή στο σκορ 56-57. Ο Γιώργιου πάει μέχρι μέσα, σαν ο στρωτήρας! Ο Θεόφοβος τι πήγε να κάνει και έδεσε το φάουλ. Δύο βολές. Δεύτερο φάουλ που ήταν. Έτσι όχι η πρώτη βολή από τον Παπαγεωργίου.
Σουράνου. 57 όλα, μία ακόμη σοπαλία στο παιχνίδι. Σουράνου. Κίνησε Άλεξ με το screen. Έπασε και πάλι, συγκράτησε με κάποιο τρόπο ο Άλεξ, απέναντι σε πάρα πολύ καλή άμυνα, πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ φύγει το παιχνίδι και απέναντι σε αυτόν. Συμφάνιση όπως αυτή. Και από δύο, πάρα καλά το φάουλ. Το δικό του. Άλεξ στην γραμμή. Έρχεται στην πρώτη και αυτός. Όμως σας χαρακτήρια και έρθω από τον πάγκο. Έτσι στο πρώτο Αλεξανδρίδης. Καλά κάνει. Συνδίδης. Άλεξε πάλι χέρι με χέρι στον Καμπουρίδη, έδωσε στα 10. Καμπουρίδης συγκρατεί την μπάλα. Στα 7. Για 3 απέναντι σε άμυνα. Πολύ δύσκολο και έβαλε 57-61. Έχουν ζυγωθεί παίκτες από τον πάγκο των Babes, χαμός. Τέντζος. Γεωργίου. Δύσκολο να βάλεις την πύλια κάπου. Τι? Όσον αφορά το momentum, ακούστηκε κάπως αυτό. Τέντζος. Ένα jump shoot άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound, Καμπουρίδης. Ψηλά. Πολυγάνου. Και δίνει τώρα. Στα 17. Πολυγάνου, στα 14. Πολυγάνου. Ακούστηκε αυτόν με Άλεξ. Πολυγάνου πάει μέχρι μέσα. Τέγιο. 57-63 φτάθηκε στον αέρα και πάλι μπροστά με 6 πόντους οι Babes. 3 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου έχουν αρχίσει από αυτό το momentum. Παπαγεωργίου θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτό, είναι άστοχος όμως. This is the rebound. Πολάνου. Δίνεις ωραία, πήγε ο Παπαγεωργίου. Το κλέψιμο έτσι ωραία, την ώρα που πήγε να γυρίσει ο Καμπουρίδης. Αχ, πολύ ωραία κίνηση, αλλά έκανε το φάουλ. Ζήτησε τη αλλαγή και κάνει την περάσπιση θέση του από τον Μάγκο τον Μπέιτς. Στο μεταξύ, Last Waiver Bears Sicarius 53-67. Το βρίσκεται αυτή την πολύ. Έχει πολύ νόημα να το αναφέρουμε. Λες και δεν θα ανέβει το παιχνίδι οι μετάλλες και δεν είμαστε μαζί τους κουμμένα αυτή τη στιγμή. Αλλά έφαγος ο Καμπουρίδης στη δεύτερη, στις 8 πλέον οι Babes. Μπορεί ο κόσμος να τελειώσει. Και αυτό το παιχνίδι να μείνει ως αποδεκτικό ότι το σκορ ήταν πράγματι τόσο. Πάνω. Ζωή είναι απρόβλεπτη όπως και το μπάσκετ, όπως και οι Babes, οι οποίοι είναι μπροστά με 8 πόντους. Ο Σούδης. Πατήκα σου για 3, η μπάλα μπήκε και βγήκε, ούτε τώρα θα πετύχουν σκόρι boys. Επίσης σύμφωνα με το ρυθμό που έχει επικρατήσει το παιχνίδι είναι πίσω εδώ και αρκετή ώρα. Θα τον κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα στους 57 πόντους, ούτε τώρα ο Γιώργος Πατήκας στο τρίποντο. Άλεξ. Με κρεμαστή πάσα μεγάλη, βγήκε το high low, είναι άστομος όμως ο Καμπουρίδης. Ξύπνησε κανένα φιλότιμη που άρχινα, δεν καταφέρω όμως. Θα περάσει εντός. Εκτός και επί τα αυτά, εκτός ο Καμπουρίδης. Επί τα αυτά, τους 8 πόντους δηλαδή της διαφοράς για τους Babes. Τι λέω, τέλος πάντων. Μας έχει βαρέσει η ζέστη κατά κούτελα. Δεν βοηθάνε ούτε ανεμιστήριες, ούτε ανοιχτές οροφές, ούτε τίποτα. Κουζνάκης. Φτάνω για να δούμε αν θα βάλει πλάτη, έκανε μια προσπίση και πάσα. Επίσης, ένας πατήκας στενή είχε δεχτεί πολύ καλή άμυνα πίσω από τον Δατσέρι. Ήταν φάουλ η παίκτη των The Boys από τον πάγκο, δεν έχει δει κάτι τέτοιο. Μπροστά με 8 πόντους, συν κατοχή οι Babes. Ο Λάνου. Άλεξ. Ήταν ο Παϊτάρης, πάει μέχρι μέσα ο Άλεξ, υπάρχει παίκτης κάτω, ζήσεις. Μέσα ο Άλεξ έχει πέσει κάτω. Να μην υπάρχει. 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 Να μην υπάρχει
αρκετά εξεντάξει. Τέσσερις διαφορά στο συν 10 και τους Babes αυτή τη φορά. Καλαβητή, μπροστά με διψήφιο The Boys λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Μπουσδάκης, καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα οι Boys. Ο Γεωργίου, δεν είναι ασκρίνο ο Θάνο. Ο Γεωργίου στέλνει έξω από τον τρίποντο. Αυτή η πάσα δεν θα περάσει στο Θάνο. Κύψε στα πόδια του Ζήση. Ο Γεωργίου σου για τρεις με ωραίο φόρμα που το χαρακτηρίζει. Είναι άσχετο με μικρό rebound ο Άλεξ. Ο Λεάνου, πέρασε από το κουτσάκι. Έχει ζητήσει αλλαγή ο Δεμίρουγλου μετά από αρκετή ώρα θα περάσει εδώ, μετά από πολύ. Ο Λεάνου, ο παίκτης του παίκτη που έχει ανέβει, κοιτάξτε επίσης που έχει ανέβει ο Φάου. Ο Άλεξ για να δώσει το screen, το Ζήσος είναι άστοχος όμως, εξεπαφής. Δεν θα δείξει τη διαφορά στο συν 12. Θα δείξει τη διαφορά στο συντάδικα, οκ. Τις πατήκας της αντιαθλητικότητας το πήρε. Βάζετε αλλαγή. Τέταρα του 13, αλλά τριπλή αλλαγή τώρα για τους Εγκούρις. Ο Γεωργίου Μουζάκης προσθέτης στον πάγκο. Σπανός Δεμίρογλου. Τσιάμις, εντός. Τριπλή αλλαγή μάλιστα. Ένα φίλο στο κέντρο λέει για τους The Boys. Ακόμα και όταν δεν είναι εντός παρκέ δίνει εντολές από τον πάγκο. Φτάνω. Τα 13 δευτερόλεπτα απέναντι στον Άλεξ πάει μέχρι μέσα. Στέκεται, απορρόφησε πάρα πολύ καλά τη δίνει με το σκύπτη πάνω. Δίνει άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Λεάνου. Ο Λεάνου. Βάλει πλάτη στον Βίρογου στα 12. Ο Λεάνου παίρνει το σκύπτη από τον Άλεξ, κοίταξε καλά, δεν το πήρε όμως. Θα το πάρει αυτό, είναι άστοχο το αμυντικό ριμπάντο του Παντικά. Παντικά είναι στην εξέδρα. Τελευταία επίθεση είναι για τους Boys για να δούμε αν μπορεί να ρίξει τη διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων, στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ελάχιστο διψήφιο στους 10. Οπα. Άλεξ έκανε φάουλ, έχει πέσει κάτω Θάνο. Θα είναι σκοπή. Πάνω στην παραφορά. Μύρογλου στα 10 δευτερόλεπτα. 6 τώρα για να δούμε να πάρει κάποιο σκύλο όπως φαίνεται. Γίνε Παντίκα σε πόμα, ξαφνικά πάρα πολύ παίκτες κινούνται. Με Μύρογλου πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε την τρίτη περίοδο, η οποία θα λήξει με τη διαφορά να είναι στο συν 10 για τους Babes. Έχουν φέρει τούμπα τα πράγματα αυτή τώρα στην τρίτη περίοδο. Ο Ρόλερ Κόστερ ήταν μπροστά με 8. Στο πρώτο μήχρονο έπειτα ήταν μπροστά με 10. Λίγο πριν τη λήξη αυτού οι The Boys. Τώρα στη λήξη της τρίτης περίοδου είναι μπροστά με 10. Οι Babes σε όλα αυτά σε ένα παιχνίδι των 57 και 67 πόντων αντίστοιχα. Στο μεγάλο ημιτελικό επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ενάρξη της τέταρτης περίοδου, η οποία θα κρίνει τα πάντα, το ποια ομάδα θα χρηστεί με το τίτλο του finalist στο μεγάλο τελικό της Summer Elite. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, έπειτα από ένα τέλειο σχεδόν zoom, όπως αρμόζησε ένα τέλειο σχεδόν ημιτελικό. Το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά στη φύση, αλλά υπάρχει το κλέψιμο των The Boys. Εδώ τον Τσιάμι να κλέβει, να ολοκληρώνει και το Θάνο να αφήνει την πάρα στο καλάθι. Πρόσφυγε αυτό, για να δούμε. Άλεξ, έχω μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Με το μαχαίρι, όπα! Παραλέω να κλαπεί, αλλά και πάλι. Κρίμα για τον Τσιάμι, ο οποίος θέλει τίποτα να χρησιμοποιηθεί για μία ακόμα φορά στο ανοιχτό γήπεδο για ιδίων καλάθι αυτή τη φορά. Όμως όλα έδειχνα. Έχει γίνει μετά η αλλαγή, θα περάσει τόσο εξ μπέιπ. Μετάρις. Ξέρεις, υπάρχει πόδιο από τη Σπανό. Όπα, όχι, τι, 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 έχουμε. Πόδιο από τον Τσέρι. Κάτι έχουμε. Έχουμε διαμαρτυρίες έτοιμες από τους Boys, από τους Babes. Για να δούμε τι έχει συμβεί.
είναι για τους The Boys τελικά. Είναι τους The Boys από κάτω στα 20 δευτερόλεπτα. Σπανός την αναφορά. Μεγάλη πάσα θάνος στην κρατή, στην κορυφή. Σπανός. Με μια προσκύνηση του Μίνογλου. Στα 20 δευτερόλεπτα στο Just 3 από την γωνία. Άστοχος πολύ ψηλά. Ελληνικό ριμπάντο από τον Άλεξ. Τον πλήρη του οποίου δεν έκανε καθόλου χρόνο, δεν έκανε ούτε την ισορροπία του, δεν τίποτα άφησε την πάρα στο καλάθι. 59-69. Αντίγας. Και μια μόπα. Πού πετάχτηκε ο Τερζίνης για να κάνει τον κλόπ. Έπιασε τόσο όπου κάνει, πήγα να φύγει νερό, πήγα να πνιγώ. Όλα εκεί συνέβησαν. Τάνο. Χέρι με χέρι στον Πατήκα σχεδόν, δίνει και το σκρίνο Θάνο. Πήγα σπάει μέχρι μέσα, γύρισε και με δελεύθερος δεν έκανε το συντόμος. Καστή πάσα λάθος από τον Θάνο τώρα. Και στην αγέντα είναι πιο πίσω και πιο δεξιά ο Πατήκα. 59-69. Μεσίδης. Στα 18 δευτερόλεπτα, Μετάνης. Μεσίδης στα 13. Μετά και πάλι στα 10. Παίρνει στον Εβδομήρο, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Μία έκπληξη, δυσκή από δύο τώρα Καμπουλίδης. Παϊτάρισε ότι για τρεις απαγορεύσει άμυνα τον Εβδομήρο, ο οποίος επανέλθε σε αυτόν. Και δυσκή ως βοήθεια, σκαστή πάσα τον Εβδομήρο, τώρα πέρασε ανάμεσα από δύο, είναι άστοχος απέναντι. Στα μεγαθύρια. Καμπουλίδης και πάλι το έχει πάρει πάνω του, αν το έχει πάρει πάνω του λέει. 59-71. Και έρχεται πέρα στην άμυνα. Γνωστά τα βουνά στα χέρια. Και γνωστά τα βουνά στη Σόνι Καρίνα, στην Καμπριολέ. Να τζάμψει την άστοχο από τον Γιώργο Πατήκα. Η μπάλα θα περάσει. Εκτός. Θα περάσει αυτός μαζί με αυτήν. Έχει πια συμπίχνας, έχω βραχνιάσει κιόλας από τις φορές, αλλά δεν πειράζει, χαλάει. Έναν ημιτελικό τον έχουμε στη Σόνι Καρίνα για την Elite. Μιας και μιλάμε για ημιτελικό, στο απέναντι πλευρό για να δούμε τι κάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. 71-90, Σικάριος είναι η φιναλίστρια, έχουν τελειώσει λίγο πιο νωρίς. Η Ελλάς Πέιπερ Μπέρις με τους Σικάριους, το άλλο ζευγάρι στην 10. Φάουλ. Και μετά έκανα το φάουλ και το γύρω αυτόν. Επαναφορά. Δεν έχει για τρεις ζήσεις, είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πολύ ψηλά θα πάρει το rebound. Γιώργος Φαντίκας. Φαντίκας σουτ για τρεις, χρειάζονται κάποια τέτοια σουτ για να επανέλθουν. Οι boys είναι άστοχος, θα πάρει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερη μοίρα το αμυντικό rebound του Ταριζίδης. Θα μέχρι μέσα μόνος του, στο 14 τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για αυτούς. Θάνο, έκλεψε την πάλα ο Καμπουρίδης. Χαϊτάρης, Καμπουρίδης και πάλι έκλεψε. Τώρα ο Πατήκας ολοκλήρωσε ο Σπανός και χάλασαν τα σχέδια οι The Boys. Πατήκας, πάρει στην μέσα και επίσης το φάουλ. Όπα, μπήκε το καλάθι και... Πολύ παίκτες από τον πάντη τον The Boys, καθώς και ο Πατήκας ο ίδιος ζήτησε να μετρήσει το καλάθι, ήταν στο πρώτο βήμα του The Boys. Λοιπόν, το καλάθι δεν μετράει, το φάουλ έχει χρειωθεί χαμηλά. Ενώ Παϊτάκης περνάει στον πάγκο. Ο Λαμιντός. Γεωργίου. Στα 19. Τσιάμις για 3. Πάστα από ούτε τώρα. Ερδίδες στο rebound. Τον παίρνει. Δεν είναι παροδικό. Τσιάμις, αν και όλα παραδικά είναι στη ζωή.
Και εμείς παρότι και είμαστε. Σε ένα στοχασμό, ενώ πατήκα πάει μέχρι μέσα. Βγαλάζει και φάουλ πράγματι αυτή τη φορά. Ή όχι. Ναι. Πάνω και μετράει το καλάθι. 61-75. Το 16 λέει γραμματιά. Πώς ζήσεις δηλαδή. Άσχος ο Πατήκας στην πόλη. Το κάνω. Μπρίδης. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Ο Ζήσης τώρα. Ο Μπρίδης. Θα είμαστε μέσα, άφησε την πάνω στο καλάθι. Και ο σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη του πάνω. 61-77. Λάθος πάσα το όλιο. Με 8-0. Έχει κάνει πλάβο πάσα. Εμάω τώρα. Έχουμε σε πολύ λίγο. Στη συνέχεια 5-54 για τη λήξη. Μείνετε μαζί μας.